Στον χώρο των κινητοποιήσεων και οι φυσικοθεραπευτέ που προχωρούν σε απεργία την ερχόμενη Τρίτη. Έτσι, κλειστά θα παραμείνουν τα εργαστήρια φυσικοθεραπεία ενώ θα απεργήσουν οι φυσικοθεραπευτέ σε όλα τα νοσοκομεία και του φορεί του δημοσίου, τα ασφαλιστικά ταμεία καθώ και του ιδιωτικού τομέα. Οι φυσικοθεραπευτέ διεκδικούν την άμεση καταβολή των οφειλών του ΕΟΠΗ από το Μάιο του 2012, απόδοση των παλιών χρεών από τα ασφαλιστικά ταμεία χωρί κούρεμα, καθώ και συμψηφισμό των οφειλών και απόδοση του ανθιγεινού επιδόματο. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγεία το 12 ο μεσημέρι. Στο θέμα με αναφέρθηκε ο προεδρος του Συλλόγου Φυσικοδρομευτών Κορινθιά, Νίκο Γκράβα. Μετά τι τελευταίε δυσάρεστε εξελίξει που είχαμε με το Υπουργείο Υγεία, ο Πανελλήνιος Σύλλογο Φυσικοδρομευτών, σε έκτακτη γενική συνέλευση που είχε το προηγούμενο Σάββατο με τα Προεδρία όλη τη χώρα, αποφάσισε αύριο Παρασκευή 18 Δεκάτου. 24 ώρη απεργιακή κινητοποίηση, όπου θα υπάρξει και μια πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Υγείας. Θα κατέβουν όλοι οι φυσοραπευτές από όλη την Ελλάδα, θα βρεθούμε στην Αθήνα, για να διαδηλώσουμε ενάντια στα άδικα μέτρα τα οποία μας αναγγείλανε την τελευταία εβδομάδα, όπου ζητάνε να επιστρέψουμε πίσω το 50% των παραπεντικών των χρημάτων για το 2013 με δύο άδικα μέτρα τα οποία έχουν πάρει. Τα γνωστά clawback, που είναι κάποιε ξενόφερτε λέξει, και το rebate, όπου είναι η κλιμακωτή έκπτωση και ο μηχανισμό αυτόματης επιστροφή. Ο κ. Γεωργιάδης αρχέ Σεπτεμβρίου, είχε δηλώσει ότι ανάλογα με την υπέρβαση, ο κάθε πάροχο θα, γυρίσει, θα επιστρέψει στον ΕΟΠΗ ανάλογα με την υπέρβασή του. Και την προηγούμενη εβδομάδα μας κάλεσε εκτάκτος και μας είπε ότι Έγινε μια ανακατανομή στον προϋπολογισμό και μας μειώνει γύρω στα 21 εκατομμύρια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει η υπέρβαση να έχει ήδη ξεπεραστεί και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μας ζητάει πίσω το 50% για όλο το 2013.